Όπως είναι γνωστό, προχθές την Κυριακή έγινε η διαδικασία των προκριματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τη συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διαδικασία για το λόγο ότι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές επιλέγονται απευθείας από τον κόσμο και αδιαμεσολάβητα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης, προκειμένου να υιοθετήσει την άμεση δημοκρατία στην επιλογή των υποψηφίων. Οι εκλογές λοιπόν έγιναν και εδώ στην Τρίπολη και σε όλους τους νομούς, σε όλες τις πόλεις της Αρκαδίας και σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου, σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου και σε όλη την Ελλάδα. Και από ό,τι γνωρίζουμε, στέφτηκαν οι εκλογές με απόλυτη επιτυχία. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο πολιτικό γεγονός. Μαθαίνουμε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι είναι και μέλη, αλλά και πολλοί δεν ήταν μέλη, ήταν φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ήρθαν και γράφτηκαν στη διαδικασία των προκριματικών εκλογών. Και πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από το ίντερνετ, από τις διαδικτυακές διαδικασίες, ψήφισαν για την εκπροσώπηση στο προκριματικό ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή. Οι εκλογές εδώ κύλησαν ομαλά. Θα ήθελα και από την πλευρά μου σαν υποψήφιος να ευχαριστήσω τον κόσμο της Αρκαδίας που με τίμησε με την ψήφο του σε αυτές τις εκλογές τις προκριματικές, αλλά και φίλους από άλλες πόλεις και νομούς της Πελοποννήσου, οι οποίοι και αυτοί επίσης με τίμησαν με την ψήφο τους. Τώρα, από εδώ και πέρα θα δώσουμε την επόμενη μάχη των ευρωεκλογών, η οποία δίνεται σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπως γνωρίζετε. Πριν περάσουμε σε αυτό, ποιος εκλέχθηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου, μάλλον από την Πελοποννήσο που ήταν ένας. Από την περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή την Ανατολική Πελοπόννησο, εκλέχθηκε η συντρόφισσα η κυρία Πρυφτάκη. Κυρία Κατερίνα Πρυφτάκη. Ποια περιοχή είναι? Είναι από τη Λακωνία και ήταν υποψήφια στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία στην πορεία της στο ευρωψηφοδέλτιο και στη διαδικασία των ευρωεκλογών. Μέλη γενέστε τώρα. Πάμε προς τις ευρωεκλογές. Γίνονται σε ένα ασταθές διεθνές πολιτικό περιβάλλον, όπως γνωρίζετε, στο οποίο εμφανίζονται οι αιστείες των συγκρούσεων μεταξύ των κρατών, των πολεμικών συγκρούσεων, τις οποίες εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αποδοκιμάζουμε και διατυπώνουμε επανειλημμένα τη στάση μας για την ειρήνη που πρέπει να γίνεται και στις χώρες περιοχής να υπάρχει και ευρύτερα σε όλη την Ιφίλιο. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι τώρα από πολιτικής πλευράς για το αποτέλεσμα που θα βγει το βράδυ των ευρωεκλογών, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι θα φέρει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα ψηφοφόρων υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βέβαια, θα ακολουθήσουν και άλλες πολιτικές μάχες. Βλέπουμε ότι τα πολιτικά γεγονότα, όπως οι προκριματικές εκλογές, οι ευρωεκλογές που έρχονται και άλλα πολιτικά γεγονότα που γίνονται, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα. Βλέπουμε τη μεταστροφή του κόσμου υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και βέβαια, στο τέλος, θα έρθουμε και στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν, όταν θα γίνουν, και στις οποίες είμαστε βέβαιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπαίνει στον δρόμο για την πολιτική αλλαγή και θα μπορέσει να πετύχει στο τέλος την προοδευτική διακυβέρνηση και να ωφελήσει και την κοινωνία και ειδικά τις ευάλωτες ομάδες.